Προσεκτικός ο κύριος Κουτσούμπας και έτσι πρέπει, έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε πάνω στο κινηματογραφικά, γιατί είπαμε ότι κάποιο πηγαίνουμε στο σινεμά. Εμάς μας αρέσει ο κινηματογράφος. Θα πούμε το ότι το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Θα πούμε περισσότερα στις επόμενες εκπομπές. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι είναι η ένατη έκδοση, το οργανώνει ο Ηλίας Φραγκούλης. Φέτος έχει εξαιρετικές προβολές από ταινίες που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε στους κινηματογράφους. Κάποιες από αυτές δεν τις έχουμε δει και ποτέ. Είναι μια πραγματικά με ωραία ανάσα δροσιάς καλοκαιρινή στον κινηματογράφο Ριβιέρα. Θα μιλήσουμε όμως και για ένα ακόμα φεστιβάλ. Μια εξαιρετική κίνηση που γίνεται στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Μιλάμε λοιπόν για το Open Air Festival στο Στρογγυλό. Κάθε μέρα μία δωρεάν ταινία για τους δημότες. Ας δούμε λοιπόν το τι έγινε την προηγούμενη Δευτέρα, γιατί η Δευτέρα είναι πάροτε αφιερωμένη στο νέο ελληνικό κινηματογράφο και οι ταινίες που προβάλλουν στις περισσότερες είναι συμπαραγωγός και η ΕΡΤ. Με τη μαζική ακύρωση εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δράσεων λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας αλλά και τον αναγκαστικό εγκλεισμό, η επιστροφή της τρίτης έκδοσης του Φεστιβάλ Στρογγυλό της περιοχής του Αγίου Δημητρίου ήταν μια ανάσα δροσιάς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και όσων θεατών ψάχνουν αφορμή για εκείνη την κανονικότητα που τόσο μας έλειψε. Είναι μια σπουδαία δουλειά που έχουν τρέξει οι συνεργάτες μου, η ομάδα κινηματογράφου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, άνθρωποι γνώστες της υψηλής τέχνης του κινηματογράφου, όπως ο σκηνοθέτης ο Μένος ο Τελιοτζάκης, ο Μπάμπης ο Τζιμινίδης, ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, η Μαρία Καρακούση, η πρόεδρος του οργανισμού, η Βάσο η Αλεξίου, επιμελήθηκαν αυτής της πολύ όμορφης δράσης, αυτό το Open Air Film Festival Στρογγυλό και φέτος. Τολμήσαμε να το πράξουμε και η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και αποστάσεις, το κοινό εδώ και λίγες μέρες ήδη απολαμβάνει στο έθριο του Στρογγυλού δύο ολόκληρους μήνες γεμάτους με ταινίες του παλαιότερου και σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Ξεκινήσαμε 1η Ιουλίου με το Open Air Film Festival σε αυτόν τον όμορφο χώρο στο έθριο του Στρογγυλού. 51 παραστάσεις και τελειώνουμε 20 Αυγούστου. Οι Δευτέρες και για τους δύο μήνες είναι αφιερωμένες στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο με καλεσμένους τους δημιουργούς των ταινιών και διάλογο στο τέλος της ταινίας με το κοινό. Η ταινία μου είναι μέσα σε αυτό το είδος των ταινιών που βρίσκουν μια διανομή. Η δικιά μου είχε βρει 3 εβδομάδες στην Αθήνα, 4 όλη την Ελλάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο να συνεχίζει η πορεία μιας ταινίας μέσα από τις δημοτικές λέσχες, μέσα από δημοτικούς κινηματογράφους, μέσα από τις προσπάθειες που κάνουν άνθρωποι όπως εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Γιατί έχει την ευκαιρία το κοινό, το ελληνικό, κάπως έστω και με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσει τις ελληνικές ταινίες. Αυτά. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τα τέλη Αυγούστου, που θα ξεκινήσουν πολιτιστικές δράσεις εστιασμένες στην τέχνη του ερασιτεχνικού θεάτρου. Οι δημοτικοί κινηματογράφοι δίνουν ζωή στις γειτονιές και τους δήμους. Οι κινηματογραφικές λέσχες ενδυναμώνουν την ύπαρξη του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Και το κοινό απολαμβάνει το αποτέλεσμα και των δύο. Να είστε. Κόσμο είδα, πολύ κόσμο. Πάνω από 200 άτομα σε κάθε προβολή, πάντα βέβαια με τα μέτρα ασφάλεια. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα να δεις, έχουμε συνέντευξη. Ωραία. Είχαμε σε αρχές εβδομάδας την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάπτυξης, μια μαραθώνια συνεδρίας 4 ημερών εκεί στις Βρυξέλλες. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μίλησε στην Ειρήνη Ζαρκαδούλα για τα αποτελέσματα. Ξεκαθάρισε, έδωσε απαντήσεις μάλλον στο μεγάλο ερώτημα αν αυτά τα χρήματα τα οποία θα έρθουν στη χώρα μας θα συνοδευτούν και από νέα μέτρα, γιατί ήταν μια ανησυχία αυτή που υπήρχε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην καλή συνάδελφος ανταποκρίτειά μας, στην Ειρήνη Τζαρκαδούλα, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, τα είπε στην Ειρήνη. Η Φοντερ Λάιεν, δεν τα ακούμε εμείς όμως βέβαια. Έχουμε υποτελεσμό. Τα έχουμε γράψει τώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνδυάσουμε και τον ήχο. Δηλαδή, μην το παίξουμε χωρίς ήχο. Αυτό θα. Πήραμε μια πρώτη γεύση. Φαντάζομαι ότι στο πρόγραμμα της ΕΡΤ θα ενταχθεί και η συνέντευξη συνολικά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε και την Ειρήνη Ζαρκαδούλα που κάνει εξαιρετική δουλειά πάντα. Ναι, και θα τη χρωστάμε το βίντεο. Πρέπει να το παίξουμε έτσι κάποια στιγμή. Με ήχο αυτή τη φορά. Είναι καλό να ακούσουμε και τη φωνή τη Φοντερ Λάιεν, όχι μόνο του υπότιτλου. Λοιπόν,
Μένετε εδώ στην ΕΡΤ. Σήμερα βασικό θέμα προφανώς η φιέστα Ερντογάν στην Αγία Σοφία. Ήδη βλέπουμε και στα τουρκικά μέσα. Χιλιάδες Τούρκοι έχουν κατακλείσει από νωρίς εκεί το χώρο έξω από την Αγία Σοφία. 500 με 1000 άτομα μέσα με τον Ερντογάν. Ένα μεγάλο σοου. Μια δύσκολη μέρα σήμερα για όλους. Οι καμπάνες θα χτυπούν πένθυμα σε όλες τις εκκλησίες το βράδυ, ακάθιστος ύμνος και στην Ιερά Μητρόπολη και σε πάρα πολλές συνορίες. Και φυσικά στην επικαιρότητα και τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις. Θα δούμε τι θα γίνει με το όρος ζωής. Αν θα βγει, εσείς παραμένετε όλη μέρα εδώ στην ΕΡΤ, όπως κάνετε πάντα όταν υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις και κρίσιμα θέματα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι Δευτέρα, 5.30 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε με μεγάλη προσοχή, ό,τι και να κάνετε. Καλημέρα.